Μεγάλο σκάνδαλο λοιπόν στο Hollywood, όπου ένας νεαρός μασέρ κατηγόρησε τον Τζον Τραβόλτα, τον σούπερ στάρ του Hollywood, για σεξουαλική παρενόχληση. Ο ίδιος ο Τζον Τραβόλτα, όπως είναι φυσικό, αρνείται κατηγορηματικά τα πάντα. Ωστόσο, ο μασέρ έχει καταθέσει αγωγή, ζητώντας μάλιστα αποζημίωση ύψους 2 εκατομμυρίων δολαρίων. Στο νομικό έγγραφο, το οποίο θα δούμε σε λίγο στις οθόνες μας, βλέπουμε εδώ ο ενάγων και τέλος πάντων, δεν ξέρω ακριβώς σε καλύτερα. Ο εναγόμενος, μπράβο. Περιγράφει με την παραμικρή ανατριχιαστική. Ουσιαστική, μη σας πω λεπτομέρειες, γιατί εγώ διάβασα το περιεχόμενο. Το τι διενύφθη μεταξύ των δύο σε μια πολυτελή καμπάνα σε ξενοδοχείο του Beverly Hills. Εν ολίγης θα σας πω ότι ο Τραβόλτα, ο οποίος ζήτησε ένα μασάζ από το συγκεκριμένο νεαρό, του πρότεινε αντί για τα 200 ευρώ που κοστίζει η ώρα να τα κάνουν 400, αρκεί το μασάζ να μην παραμείνει μόνο μασάζ. Να σας θυμίσω ότι ο Τζον Τραβόλτα, ο οποίος έγινε διάσημος από μεγάλες κινηματογραφικές επιτυχίες, όπως είναι το Grease, Πυρετός στο Σαββατόβραδο και δεκάδες άλλες ταινίες, είναι παντρεμένος εδώ και 21 χρόνια με την επίσης ηθοποιό Κέιλι Πρέστον, που βλέπουμε εδώ μαζί στα πλάνα. Χαμογελαστούς και ευτυχισμένους. Μάλιστα. Πάμε να...